αυτό το βίντεο είναι μια ευγενική χορηγία από εσάς. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε στο Patreon, στα YouTube Memberships ή Streamlabs / Oasvos. Θα βρείτε τα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, καθώς και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Ευχαριστώ. Και για τα μικρά, αλλά πέραμε και για εμάς. Όσο όφελε να είμαστε και εμείς αυτάρεις και να μην σκοτώνουμε. Okay. Και εμείς σκοτώναμε μόνο τα γέρικα που τους πεθαίνανε. Γέρικα τον λες? Γέρικα τον λέω. Τι είναι ο 4 ετών, Αφού ζουν 25 οι αγελάδες, πώς τα 3 είναι γέρικα? Οι κατσικάκες είναι. Α, είχατε και πρόβατα ή μόνο κατσίκα? Τα πάντα είχαμε, τα πάντα είχαμε. Και αγελάδες? Και αλογάκια. Και αλογάκια. Από Καλαμάτα πάνω μου, σαν χωρίς την Καλαμάτα. Okay. Και πώς τη βλέπεις τη φάση εσύ? Είσαι από μικρός, φαντάζομαι. Δηλαδή ήταν οικογένεια, δεν ήταν. Άκου, το θέμα είναι ότι για την εκτροφή είμαι υπέρ, γιατί από την άποψη όμως κάτι που είναι το μεγάλο λάθος είναι το ότι δεν είναι συνθήκες για να ζει το ζώο σου θα ζήσει. Είναι το μόνο που είμαι κατά. Το ότι δεν είναι συνθήκες για να ζει. Να σε ρωτήσω. Εσύ που το ξέρεις καλύτερα από εμένα, πώς αυτές οι συνθήκες αλλάζουν, ρε φίλε? Γιατί εγώ. Να σου πω γιατί το λέω. Να σου πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν είναι πολύ εξοδοβόνο. Δηλαδή να έχεις ένα χώρο που θα φωσκάνε αυτά παντού. Δεν γίνεται. Ή γίνεται. Γίνεται, αδερφέ, απλά είναι πολύ μικρότερο το κέρδος. Α, οκ. Αυτή ήταν το κέρδος σου. Απλά δεν θα προτιμούσες. Δεν υπάρχει. Πες, έχεις μια εταιρεία που βγάζει, πούμε, 20 εκατομμύρια καθαρό κέρδος για την πάρτι σου. Θα προτιμούσες. Να μείνεις με 20 εκατομμύρια ή να τα κάνεις 60 εκατομμύρια. Θα προτιμούσες. Εξαρτάται τι έκανε η εταιρεία. Ξερά νούμερα σου λέω. Ξερά νούμερα. Ξερά νούμερα. Αν ήθελα να τα σκεφτώ αυτό που θα έχω το μεγαλύτερο κέρδος. Μου λες ξερά νούμερα. Σου λέω είτε το 20 είτε το 60. Να πω να μπορώ να ξέρω λίγο κακό. Να πω να μπορώ να ξέρω λίγο κακό. Σε μένα δεν. Είδα το κοτοπουλάκι λίγο ρέθηκα κοτομπουκές, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, κοίταξε. Κοίταξε. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι κάπως το δικαιολογούμε. Δηλαδή, κάπως λέμε ότι αυτό είναι νόστιμο, είναι συνήθεια. Το θέμα είναι το τι είναι, πώς να πω. Ρε φίλε, τακτική της φύσης, τροφική αλυσίδα. Είναι τακτική της φύσης. Okay. Πώς το εννοείς αυτό? Τακτική της φύσης, τη φύση δεν ελέγχουμε. Είναι κάτι που το έκανε η φύση και κάποιο λόγο θα είχε. Να βάλω μια παράμετρο. Εμείς δεν ελέγχουμε όμως όλα αυτά τα ζώα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το ελέγξουμε. Από αυτό ξεκίνησε η αγροτική επανάσταση, αρφέ, και όλος ο πολιτισμός. Ναι, ρε παιδί. Ξεκίνησε, τα λέμε όλα. Okay. Άμα το σταματήσουμε αυτό, γκαμπούγκα θα ξαναγυρνούσαμε. Okay. Συνήθω ότι με τα ζώα, με την εκτροφή που κάνουμε και με τα πειράματα που μέρει να ανήθικα, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Εξελιζόμαστε, ας πούμε, χωρίς αυτά. Δεν θα είχαμε πολλές πολυτέλειες που δεν θα είχαμε επιβιώσει, εννοείς, σε ένα ανθρώπινο είδος. Θα είχαμε επιβιώσει, θα ήταν πολύ κατώτερο τρόπο ζωής μας, ας πούμε. Okay. Χωρίς τα πειράματα στα ζώα. Ναι. Ενώ θα ήμασταν χωρίς φάρμακα. Κοίτα. Για το κομμάτι αυτό θα σου πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό που γνωρίζω. Φαρμακευτική. Okay. Γνωρίζω ότι κάποια από αυτά σίγουρα δηλαδή, δεν έχουν σχέση σε ανθρώπους. Αυτά είναι τα λίγα που ξέρω εγώ για αυτό το κομμάτι. Εγώ μπορώ να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2022, ωραία. Εσύ πιστεύεις, από όσο ξέρεις, έτσι, ο κόσμος χρειάζεται να πάρει κάτι από τα ζώα για να ζήσει και να είναι υγιής, ας πούμε, και χαρούμενος. Ή μπορεί να ζήσει και χωρίς? Αδερφέ, το θέμα είναι το ότι. Όσο το ξέρεις. Με τα ζώα, αντικειμενικά παίρνεις. Μερικά έχουν στοιχεία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα πάρεις. Ναι, ρε παιδί μου, okay. Αντικειμενικά, ας πούμε. Άμα θέλω να πάρω, ας πούμε, 100 γραμμάρια πρωτεΐνη, μπορώ να φάω απλά δύο φιλέτα κατόπουλο. Ναι. Αντί για να φάω 8 κατσαρόλες τραχανά. Ναι, ρε παιδί μου. Άρα ουσιαστικά λες εσύ ότι. Γίνεται, αλλά είναι πιο εύκολο όταν θα το κάνεις από ζώα. Αυτό. Γίνεται. Okay. Αλλά διόρθωσέ με, άμα κατάλαβα λάθος. Υπάρχει κι άλλος τρόπος συνθετικός, που κάνουμε κατά συνθετικά. Δηλαδή, τι θεωρείς συνθετικό? Κάποια με βιταμίνες και τέτοια. Okay. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω, παιδί μου, ότι έχουμε πλέον το μεγαλύτερο σύλλογο διατροφής και διαιτολογίας στον πλανήτη. Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας της Αμερικής. Ο μεγαλύτερος σύλλογος διατροφολόγων ever. Δεν υπάρχει άλλο. Πες μου. Να δάνε μας μερικά πράγματα. Και ένα όψη για την νομιμοποίηση της κάναβης. Δεν με αφορά. Δεν με πειράζει. Δηλαδή, it's okay για μένα. Εμείς δεν είμαστε σε κατσικά και πρέπει να τα σφάξουμε. Να σου πω κάτι. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί ξέρω ότι αν θα καπνίσεις ή θα τη φάσει κάποιο, ξέρω εγώ, edible, δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή, δεν θα έχει αντίκτυπο σε κάποιον άλλο. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Από τη στιγμή που σου λέω ότι εσύ μπορείς να ζήσεις τρώγοντας φυτά. Έτσι, και να είσαι υγιής, όχι να ψοφολογάς τη γωνία. Ναι. Μάγκας. Γιατί? Μάγκας. Γιατί? Απλά μόνο μια συμβουλή. Ναι, για πες. Άμα λες τον άλλον, άμα τους πας τα αρχίδια. Στα λέω μπες τώρα όσο έχουν. Γίνε βίγκαν. Ποιον, να σου πω. Άκου. Ποιος έπιασε έτσι. Άκου. Να τελειώσω. Για να τελειώσω πρώτα 3200, αδερφή μου.
Άμα καλά, λέει, και εγώ άμα εδώ είμαι. Βίντεο, μαλακής και τα λοιπά, ναι. Και τα δουλειά συζήτηση για αυτά και αυτά όλη την ώρα, ναι. Ο άλλος απλά, πώς το πω, από αντίδραση θα πει να πάει να γαμηθεί. Ναι. Πώς δεν θα κάνει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Άμα το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άμα το πεις όμως, αδερφέ, να σου πω, είναι κάτι που έχουμε ψάξει, είναι μελέτη πανεπιστημίων και τα λοιπά, ο άλλος πες το σκεφτεί. Και μην... okay. Γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να του λες, δεν έχεις άποψη, κάνεις που σου λέω εγώ. Και άλλο σου πει απλά ένα αδερφέ, ναι. Αρχίδια μου, δημοκρατία έχουμε. Ναι, ναι. Μα, σκέψη, μα κοίταξε, εσένα όντω είχε έρθει κάποιο σου είπε φίλε, έγινε vegan, ξέρω εγώ. Ναι, και ποιος. Θέλουμε να το μάθω, του πούμε φίλε, δεν μιλά έτσι στον κόσμο. Όχι, παίξαμε μπουνιές εκεί πέρα. Α, οκ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι ζούμε στα μπέκο στα μπαμ, μπαμ. Ναι, ωραία. Μα πούμε πέντε μέρε εκεί. Δώσε δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει, γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι περάσαμε σε ένα ανθρώπινο είδο ότι επιβιώσαμε. Έπρεπε κάπως να επιβιώσουμε, θα τρώγαμε ζώα, θα τρώγαμε σκυλιά, θα τρώγαμε τα πάντα. Τώρα που μπορούμε, που έχουμε την επιλογή, γιατί να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Μια άλλη ερώτηση. Όσες θες. Που θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Ωραία. Είσαι στη φύση μόνος, χωρίς τίποτα. Okay. Και έχεις επιλογή να πεθάνεις, πέρασες να φας μια εβδομάδα. Ναι. Okay. Έχεις επιλογή να πεθάνεις, πέρασες να φας ένα μοσχάρι. Τι θα κάνεις. Φίλε, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ να μην το κάνω. Να μην έχει τίποτα, να είσαι μόνο έρημο, κοίτα. Εσύ και να μου σχάρει. Μπορώ να σου πω λοιπόν ότι το μυαλό μου σε εκείνη τη φάση, νομίζω ότι το καταλαβαίνει κι εσύ, δεν θα είναι έτσι στα καλύτερα του. Έτσι και το επιβίωσες. Θα πρέπει να επιβιώσω. Τώρα όμως, που δεν έχω καμία επιβίωση και συζητάμε στην καπνικά ρέα, ξέρω από κάτω, πάω σπίτι μου και επιλέγω τι θα αγοράσω. Ναι ή όχι. Είναι, θέλω να πω έτσι ή δεν είναι έτσι. Είναι έτσι, αλλά το σκεφτικό με μένα να σου πω ποιο είναι. Yeah, γιατί η οικογένειά μου είχε ζώα, τώρα δυστυχώς δεν έχουμε. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς. Πρόσεξε όμως. Δεν σημαίνει δεν ότι. Δεν κάναμε μαλακές ζώα, να σου εξηγήσω. Σούπα, δεν τα πέραμε 100%, πέραμε ένα ποσοστό και πήγαμε και εδώ στο μωρά του. Πες μου εσύ. Λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε τη μαλακή, τα παίρνουμε όλα. Εμείς okay. αφήναμε πράγμα. Τους αφήναμε να έχουν για τα παιδιά τους. Και να okay. πούμε. Άκουμα σε ένα χωριό τρέμα θεού στην Καλαμάτα και τα νέα αυτό ρε, παιδί, ή απλά τρώμε φούντα μέχρι το πρωί. Μόνο φούντα με την πρωί. Δεν ξέρω αν γίνεται σε σούπα, λέει. Ρε παιδί μου, κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω αυτό το σενάριο που μου λες. Αλλά γιατί τη στιγμή που μπορείς να κάνεις καλύτερα, δηλαδή γιατί να μην έρθεις σε μια πόλη, να κάνεις κάτι άλλο, να το πληρώσουν το ζώο. Γιατί εγώ θα σου πω ότι θα είχες πολύ καλύτερες συνθήκες από άλλους. Okay, εγώ στον αναγνωρίζω αυτό. Αλλά το ζώο πάλι θα το σκότωνες. Αν κάποιος σου έλεγε, ρε φίλε, μπαίνεις εσύ στη θέση του ζώου, τι θα ήθελες. Θα ήθελες να σε αφήσουν την στοιχεία σου να φας, ξέρω τι να φας, ή θα ήθελες να σε κάνουν σουβλάκι. Ναι, έτσι, όχι. Σουβλάκι. Δεν θα ήθελες, ρε φίλε. Αγαπάω, θα ήθελες να σε κάνουν σουβλάκια, έχουμε κυλίτσα μας, αφρατούλιδες. Ρε φίλε, αν έτρωγες κάτι νόστιμο, okay, το οποίο δεν είναι από ζώα, είναι από φυτά. Θα έτρωγες κάτι το οποίο είναι από ζώα ή από φυτά. Ζώο. Γιατί. Εκτός όμως ήταν να πίνουμε κάτι σε φυτά. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι. Sorry, απλά είμαι γενικά του χαβάλε, δεν είμαι personal. Ναι, όχι, όχι, okay, δεν το καταλαβαίνω. Απλά εγώ θέλω να καταλάβω, ρε παιδί μου, τη στιγμή που τώρα έχεις την επιλογή. Δεν είσαι σε μια έρημπο, μια εβδομάδα νηστικός. Πώς επιλέγεις να πεις ότι θα σκοτώσω αυτό το ζώο, ενώ μπορώ να κάνω αλλιώς. Να σου πω τι θα κάνω, θα σκοτώ το ζώο. Τι θα κάνεις. Θα άφηνα βουλάκια αυγά, θα άφηνα βουλάκια και γάλα και για τα παιδιά του και θα άφηνα μια γαμάτια μελέτα. Πότε το σκοτώνω ζώο, το ύστερο κάνω τα παιδιά του. Μα και πάλι ρε εσύ, για να έχεις αυτά τα αυγά, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκοτώσεις τα αρσενικά, να κρατήσεις μόνο τα θηλυκά που κάνουν τα αυγά. Δεν θα έπρεπε να το εκμεταλλευτείς. Αδερφέ, χίλια συγγνώμη, την κάνουμε. It's okay. Θα το σκεφτώ αυτό. Θα το σκεφτείς. Ναι. Καλή συνέχεια.